Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Εντοπίστηκε στην Κέρκυρα κατάστημα που διενεργούσε παράνομα στοιχήματα και τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν ιδιοκτήτης καφετέριας, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας διαδικτυακού στοιχηματισμού. Μέσω ειδικού λογισμικού που είχε εγκατασταθεί στο κατάστημα, κλειστή ομάδα πελατών, οι οποίοι ελέγχονταν ηλεκτρονικά, είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει σε παράνομους διαδικτυακούς στοιχηματισμούς, καθώς και τυχερά παίρνει φρουτάκια. Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση θα σας δώσουν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, αστυνομικός διευθυντής κ. Αγάθος Γεώργιος, και ο Διοικητής Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, αστυνομικός υποδιευθυντής κ. Γιαννούλης Μαθαίος. Καλησπέρα και από μένα. Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία πολύμηνη και ιδιαίτερα επιτετική αστυνομική έρευνα που αφορούσε τον τερματισμό της δράσης εγκληματικής ομάδας που αποκόμιζε μεγάλα χρηματικά οφέλη από παράνομα στοιχήματα στην Κέρκυρα. Η πολυπλοκότητα της υπόθεσης αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως αυτά καταγράφηκαν στην κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάση των τριών μέχρι στιγμής εμπλεκομένων, διαφαίνεται και από τη μεθοδολογία την οποία ακολουθούσαν. Η εγκληματική πρακτική τους, όπως αυτή διαπιστώθηκε από την αναλυτική αστυνομική έρευνα, περιελάμβανε τη λειτουργία καφετέρειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, επιχείρηση Βιτρίνα, η λειτουργία της οποίας κάλυπτε προσχηματικά την εγκατάσταση παράνομου πρακτορείου διεξαγωγής διαδικτυακού τζόγου. Ειδικότερα, η πρακτική τους περιελάμβανε κλειστή ηλεκτρονική ομάδα παικτών, απόδοση ποσοστού κέρδους, διαδικασία προπληρωμένων καρτών με κωδικούς και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για την υπόθεση αυτή έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, ένας τεχνικός υπολογιστών συνεργός του, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας διαδικτυακού στοιχηματισμού, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας για νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά τη ρύθμιση της αγοράς παιχνίων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αστυνομική επιχείρηση αλλά και την επιμέρους διαδικασία λειτουργίας του παράνομου αυτού πρακτορείου θα σας αναφέρει ο Διοικητής της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας, αστυνομικός υποδιευθυντής κ. Γιαννούλης Μαθαίος. Σας ευχαριστώ. Ύστερα από καταγγελία του ΟΠΑΠ προπερίπου 5 μηνών από το μήνα Ιούνιο του τρέχοντος έτους και κατόπιν ενδελεχούς και ιδιαίτερα προσεκτικής έρευνας, πεντάμινης περίπου, που διενήργησε η υπηρεσία μου, το μεσημέρι της 25ης Νοέμβρη, προχθές, ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση, σε κεντρικό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δι' ίντερνετ καφέ, διαπιστώθηκε ότι διεξάγονταν παράνομα παίγνια και επίσης υπήρχε γέννη διεξαγωγή διαδικτυακού στοιχηματισμού και διαφόρων άλλων τυχερών παιγνίων κάθε είδους. Πολλά τον αριθμό. Το εν λόγω κατάστημα, όπως είπε και ο κύριος Διευθυντής, λειτουργούσε υπό το πρόσχημα της νομιμοφάνειας ως εικονική επιχείρηση αναψυχής και παροχής υπηρεσιών ίντερνετ καφέ, ενώ στην πραγματικότητα ήταν αποτελούσε παράνομο συνεργαζόμενο υποκατάστημα εταιρείας με έδρα την Αλλοδαπή και ιδιαίτερα και συγκεκριμένα την Αυστρία. Δηλαδή, η έδρα της εν λόγω διαδικτυακής στοιχηματικής εταιρείας είναι στην Αυστρία, έχει νόμιμο εκπρόσωπο στην Ελλάδα που έχει έδρα την Αλεξάνδρεια Βέρειας και διάφορους πράκτορες, εν είδη πράκτορες στοιχηματισμού ΟΠΑΠ, ανά την επικράτεια. Τον πράκτορα, να το πούμε σε εισαγωγικά ή εκτός, που είχε στην Κέρκυρα, καταφέραμε, πολύ δύσκολα επαναλαμβάνω, διότι υπάρχει ένα πολύ προσεγμένο καμουφλάζ νομιμοφάνειας, θα έλεγα, τον εντοπίσαμε και τον συλλάβαμε, τον ιδιοκτήτη αυτού του καταστήματος. Επίσης, εκτός του ιδιοκτήτου του εν λόγω καταστήματος, ο οποίος επαναλαμβάνω εκτελούσε καθήκοντα διαχειριστού πράκτορα της συγκεκριμένης στοιχηματικής εταιρείας, συνελήφθησαν ακόμη ένας τεχνικός συνεργός του
που σε κατοίκον έρευνα που πραγματοποιήσαμε, σε ευνηδιαστική κατοίκον έρευνα που επιχειρήσαμε στα πλαίσια της επιχειρήσεως, βρήκαμε στο σπίτι του, στην οικία του, επί παρουσίας δικαστικού λειτουργού, κωδικούς πρόσβασης παικτών, τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου, κινήσεις λογαριασμών και ούτω καθεξής. Όσον αφορά τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στην Ελλάδα, ο οποίος διαπιστώθηκε να ζει και να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Αλεξάνδρεια Βερίας, ύστερα από ταχύτατες ενέργειες της υπηρεσίας μας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Αλεξάνδρειας Βερίας, καταφέραμε και εντοπίσαμε τον νόμιμο εκπρόσωπο, τον συνέλαβαν οι συνάδελφοι της Βέρειας και μετήχθη στην υπηρεσία μας μαζί και με άλλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρέθηκαν στην ομότυπη κατοίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στην Αλεξάνδρεια Βερίας. Συνολικά κατασχέθηκαν 17 τέτοιου είδους υπολογιστές σε οικία και κατάστημα. Αυτά όσον αφορά την εγκληματική τους τη σύσταση της ομάδας αυτής. Εκτός των άλλων, την συνομική υπαγωγή κατηγορούνται εκτός από τον νόμο περί παιγνίων και η εγκληματική ομάδα. Και επίσης αναζητείται ένας επιπλέον 50χρονος συνεργός τους, ο οποίος εγκατέστησε στην Κέρκυρα όλο το διαδικτυακό αυτό υλικό, το ηλεκτρονικό παύλα διαδικτυακό αυτό υλικό. Ως προς τον τρόπο δράσης, ειδικότερα ως προς τον τρόπο δράσης, ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου ή καφενείου, ας πούμε, όπως θέλετε το εκλαμβάνετε, μαζί με τον τεχνικό διαχειριστή και λοιπούς άγνωστους συνεργούς τους, υποδείκνυαν και καθοδηγούσαν τους πελάτες, ούτως ώστε να διεξάγουν αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση προπληρωμένων καρτών, τυχερά παίγνια και ιδιαίτερα στοιχηματισμό στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένης εταιρείας. Τους προέτρεπαν ότι θα παίξετε εκεί, σε αυτό. Λυπούμαστε, δεν μπορούμε να πούμε ονόματα για ευνοϊκούς λόγους, αντιλαμβάνεστε, των εταιριών. Συνήθως το κύκλωμα αυτό ήταν κλειστό κύκλωμα αυτό των πελατών. Περίπου αποτελούμενα, απαρτιζόμενα από περίπου 35 πελάτες εντοπίσαμε. Σύμφωνα με το αρχαιακό υλικό που ανεβρέθη στις κατοίκων έρευνες και στις έρευνες στο κατάστημα, στο συγκεκριμένο κατάστημα. Το συνολικό χρηματικό ποσό δε, θα σας πω ενδεικτικά, ο τζίρος, το χρηματικό ποσό που αποκόμιζε για ένα συγκεκριμένο μήνα, τον περασμένο μήνα για παράδειγμα, ήταν 60.000 ευρώ. Ο τζίρος, επαναλαμβάνω. Αυτά είναι με στοιχεία τα οποία αποτελούν και μέρος της δικογραφίας. Οι δράστες συνελήφθησαν, όπως ξέρετε, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα αυτή η συμπεριφορά. Στην ελληνική επικράτεια δικαίωμα πρακτόρευσης έχουν μόνο οι πράκτορες του ΟΠΑΠ, έτσι, που είναι η νόμιμη κρατική αυτή επιχείρηση τζόγου και στοιχηματισμού, και καμία μα καμία άλλη. Θα συνεχίσουμε προς κάθε κατεύθυνση στην αστυνόμευσή μας. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομική διεύθυνση που συνέδραμε σε κάθε μας έτοιμα, έτσι ώστε να έρθει σε αίσιο τέλος αυτή η επιχείρηση, καθώς επίσης και τους συναδέλφους από τη Βέρεια και ιδιαίτερα τον διοικητή και το προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας Αλεξάνδρειας, που συνέβαλαν τα μέγιστα στην εξάρτηση αυτή τη σπήρα των ανθρώπων που καταγίνονται με τον παράνομο διαδικτυακό τρόπο.